team's turret has been Πολύ κλειστό το παιχνίδι των δύο ομάδων. 6-7 μπροστά η Όπη και η Γιν. Από την άλλη, Different Dimension έχουν την υπεροχή στα gold. Βλέπουμε ότι το damage που περνάει στον Εμίγια ο Chaos είναι πάρα πολύ. Λόλερος τώρα στο ένα συναντιόνος με τον Demonize. Το Latin θα σώσει τον mid laner της ομάδας των OVK. Έχετε και ο Gagai από εκεί. Λόλερος είναι πολύ χαμηλά για να δούμε θα αποφύγει τα πάντα. Έρχεται εκεί ο Anon Psycho που θα εξαϊλώσει τον αντίπαλο Marksman. 7-7 οι Different Dimensions σοφαρίζουν και έως τώρα έχετε και αυτό στο mid. Είναι ο Λόλερος, είναι ο Panda, είναι και ο Anon Psycho. Την ίδια στιγμή που ο Dominant στο bot lane συνεχίζει να φαρμάρει και να μεγαλώνει διαφορά 140 έναντι 124 από τον αντίπαλο Marksman και συνεχίζει ο Dominant να φαρμάρει. Έχει ήδη Trinity από την άλλη Infinity Edge για τον Gagai Overkill. Βάσκο τώρα πιάστηκε από Anon Psycho και Dominant έχει παίξει ulti. Ένα hook θα πιαστεί ο Anon Psycho, ο οποίος εκεί δεν κινδυνεύει. Αυτά το σκορ, 3 είναι Different Dimensions στα Towers, ωστόσο ένα Drake για τις, και για τις δύο ομάδες. Dominant all in πάνω στον Gagai Overkill, δέχεται πάρα πολύ damage Gagai Overkill, Dominant έχει πάνω από το exhaust. Dominant θα χτυπήσει το τελευταίο tower hit και θα πέσει. Πάντα τώρα θα πιαστεί αυτός από τον Domi εκεί που ο Anon Psycho προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, θα πάρει ένα kill και θα πέσει. Ωστόσο εκεί στο mid έχουμε ένα 1-on-1 των δύο mid laners, ο Λολέρος θα πάρει το kill. Chaos θα πάρει άλλο ένα kill και αυτός θα φλασάρει και θα σκοτώσει τον Panda. 9-10 περνάνε μπροστά στα kills COVK. Την ίδια στιγμή όμως που ο Λολέρος πουσάρει πάρα πολύ το mid και το ίδιο πράγμα κάνει και στο top ο Εμίγια. Ντόμινα βλέπουμε ένα σχόλιο που έχει γράψει στην αντίπαλο ομάδα ότι δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι. Εμίγια έχει βρει χρόνο και κάνει πάρα πολύ damage κάτω από 50% το δεύτερο tower στο top lane της ομάδας των OVK. Chaos είναι το μεγάλο πυροβολικό της ομάδας των OVK μέχρι στιγμής αυτό το παιχνίδι. 5-1 για τον Chaos. Από την άλλη, οι Different Dimensions είναι πιο μοιρασμένοι. 2 kills για τον Ολέρο, 3 kills για τον Εμία, 3 kills και για τον Anon Psycho. 0-3 για τον Dominant, ο οποίος δέχεται, γίνεται αποδέκτης πάρα πολύ damage από την αντίπαλη ομάδα και τρομερό focus πάνω του. Αναμενόμενο βέβαια. Anon Psycho δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Εκεί όμως έχετε και ο Λολέρος, ο οποίος θα πάρει άλλο ένα kill και συνεχίζει το τσάμ. Θα πετύχει τον Ντόμι, ο οποίος θα αποφύγει, δεν θα πιαστεί στο bubble του Πάντα. Ωστόσο, double kill για τον Λολέρο. 11-10 περνάνε στο score μπροστά οι Different Dimension. Εξαιρετικό το παίξιμο του Λολέρου. Τώρα ο Dominant είναι αντίον του Demonize. Και ο Demonize είναι εκεί για να κάνει το defense και θα βγάλει με στιγμή στο defense. Dominant θα κάνει over the wall, θα πιάσει το stun. Demonize για να δούμε πως θα συνεχίσει. Dominant προσπαθεί να ξεφύγει από τον αντίπαλό του. Φλασάρει ο Demonize και θα πάρει άλλο ένα kill εκεί που ήταν και ο Βάσκο. Την ίδια στιγμή όμως ότι ο Εμίγια βρήκε χρόνο για να σπάσει άλλο ένα tower και βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο Εμίγια, παρόλο το νοθρό ξεκίνημά του, έχει αρχίσει να μεγαλώνει σιγά σιγά τη διαφορά. 180 σιγά για τον Εμίγια, 134 για τον Chaos, ο οποίος έχει αρχίσει να κάνει μόνο roam. Έπεσε 11-11 ισοφαρίζουν οι OVK.
Η διαφορά είναι στα 4.000 gold, 5-1 στα towers για τους different dimension βέβαια. Archangels τώρα για τον Chaos, Crucible για τον Panda, Trinity για τον Emilia, Rabadon's Death Cup για τον Lolero και Aegis of the Legion για τον Anon Psycho πιο νωρίς. Απ' την άλλη, Lich Bane για τον Demonize δεν το ανέφερα. Αυτό είναι τρομερό, huge advantage boost για τον Twisted Fate του Demon Eyes. Crucible και για τον endgame Domi και τον Thresh του φυσικά. Δίπεντα μέσα βλέπουμε ότι σετάρουν ένα trap. Ο Emilia είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι ορατός στο χάρτη. Απ' την άλλη το ίδιο πράγμα γίνεται και για την ομάδα των OVK. Για να δούμε ποια ομάδα θα κάνει την πρώτη κίνηση. Δίπεντα μέσα βρίσκουν χρόνο να ξεκινήσουν ένα Drake. Λολέρος έχει εμφανιστεί στο mid. Fast Drake λοιπόν για τους DD, οι οποίοι θα μεγαλώσουν και άλλο τη διαφορά τώρα. Διαφορά στα 5.000 gold. Άλλο πάρα πολύ damage από τον Lolero, ο οποίος θα εξαϊλώσει τον Demon Eyes. Τρομερό το play αυτό του Λολέρου, ο οποίος έκανε τα πάντα. Έχει βέβαια και το Deathfire Grass, το οποίο του δίνει τρομερό αβαντάζ στο Burst. Διέλυσε τον αντίπαλό του. Απ' την άλλη το ίδιο πράγμα ισχύει όμως και για τον Demon Eyes. Αν πιάσει κάποιον πρώτος θα κάνει πάρα πολύ damage. Είναι ποιος θα κάνει το πρώτο spell. Baron τώρα λοιπόν για τους DD, γνωρίζοντας ότι ο Demon Eyes δεν είναι ζωντανός. Ωστόσο τώρα θα βγει ο Demonize, έχει 5 δευτερόλεπτα, έχουν γίνει αντιληπτοί οι different dimension. Ένα hook θα πιαστεί ο Λολέρος, ο οποίος θα δέχτη πάρα πολύ damage. Πρέπει να φύγει ο Λολέρος μακριά. Δέχεται πάρα πολύ damage, δέχεται και το heal από τον Panda. Dominant έχει ακόμα τα spells του, γίνεται πάρα πολύ damage. Ο Δράκος πηγαίνει στο different dimension, Βάσκο θα πέσει. Έχετε τώρα όμως το shutdown πάνω στον Λολέρο από τον Gagai Overkill. Shutdown και από τον Dominant, ο οποίος συνεχίζει να καταδιώκει τώρα τον Gagai Overkill. Τώρα σαν αντίον ενός κάνει πάρα πολύ damage. Dominant θα πάρει το kill. 4 άτομα νεκροί για την ομάδα των OVK. Emilia θα πετύχει με slow τον Demon Eyes και τώρα τον καταδιώκει. Να δούμε, θα γίνει το stun, θα πιαστεί όμως ο stun του Emilia ο Demon Eyes και δεν μπορεί να γλιτώσει εκεί που ο Dominant θα κάνει το ace. Και η different dimension με αυτό το ace λοιπόν και τον Baron Buff. Μόνο νεκρός ο Λολέρος, ο οποίος για πολύ λίγο δεν μπόρεσε να γλιτώσει. Εκεί τον έπιασε ο Gagai, ο οποίος έκανε τρομερό burst πάνω στον αντίπαλό του. Και τώρα η different dimension με τον Emilia να τανκάρει. Πηγαίνουν για το πρώτο base tower και λογικά και inhibitor των αντιπάλων τους. Βάσκο και endgame dome είναι εκεί, θα πέσει το tower. Τώρα βγήκε και ο Chaos, πάρα πολύ damage. Κρατάνε μακριά τους αντιπαλούς τους με τον Dominant να σπαμάρει από πολύ μακριά. Δεν θα πέσει τελικά το inhibitor, δεν θα ρισκάρουν different dimension εκεί. Domi έχει προσπαθεί να πάρει θέση για hook. Κυνηγάει τώρα ο Emilia τον αντιπαλό του. Θα κάνει slow Dominant εκεί που πιάστηκε, είναι πάρα πολύ σκοτάδι. Θα φλασάρει μακριά και θα πέσει από τον Chaos. Βάσκο θα χρησιμοποιήσει το flash του. Εκεί όμως προσγειώθηκε, θα αναγκαστεί να κάνει leap μακριά. Ένα hook πάνω στον άλλον Psycho από τον Domi. Για να δούμε, δεν νομίζω ότι είναι καλή κίνηση. Θα πέσει. Εξαιρετικό το Aqua. Το bubble του πάντα θα σηκώσει δύο άτομα στον αέρα. Εκεί έρχεται και ο Λολέρος, όπως περνάει πάρα πολύ τα μα Chaos. Θα πέσει και αυτό. Εμίγια θα σκοτώσει τελικά αυτό τον Chaos. Και τώρα προσπαθεί να ξεφύγει ο Demonize. Δεν θα μπορέσει. Το kill πηγαίνει στον Λολέρο για ακόμη μια φορά. 6-2-5 για τον Λολέρο. Και τώρα νομίζω με τον inhibitor νεκρό, different dimension κάνουν αυτό που θέλουν. Λολέρος προσπάθησε να εμφνιδιάσει τον Gagai με flash πάνω στον αντίπαλό του. Gagai είναι μόνος του. Τώρα θα πιαστεί από τον Emilia με το red buff. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άλλο ένα kill το οποίο πηγαίνει στον Emilia, ο οποίος θα πέσει από το tower. Και το kill πηγαίνει στον Gagai overkill. 22-15 η διαφορά στις 12.000 gold. 6-1 στα towers για τους different dimension, οι οποίοι έχουν ανοίξει τώρα και το mid. Thank you.
Demonize εκεί προσγειώνεται, δέχεται όλο τον best up τον Lolero, ο οποίος θα πέσει, αλλά θα παίξει εξαιρετικά timed τα skills του. Πάντα πιάστηκε και αυτός. Double kill για τον Chaos, ο οποίος φτάνει το 9-3 και κρατάει την ομάδα του ζωντανή μέσα στο παιχνίδι. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι, 23-17, Different Dimension είναι μπροστά στο παιχνίδι. Απ' την άλλη όμως, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ αμφίροπο. Όποια από τις δύο ομάδες κάνει το λάθος ή αντίπαλο να κερδίζει. Αν ο Psycho εκεί πιάστηκε τώρα και δεν μπορεί ο Dominant να βοηθήσει τον αντίπαλο του από μακριά να πάρει κάποιο kill. ...23-18 μειών η OVK αυτή τη στιγμή, ωστόσο το mid lane αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Την ίδια στιγμή που ο Emilia έχει χρόνο και στο top πιέζει όσο παραπάνω μπορεί. Demonize προσπαθεί να κάνει το defense στο mid, Emilia έχει φύγει, έχει πάει στο red buff των αντίπαλων του. ...23-18, πάντα το σκορ στα ίδια επίπεδα, 52.600 gold για τους Different Dimension, απ' την άλλη 42.500 για την ομάδα των OVK. Λόλερος άλλο ένα all-in, θα σκοτώσει τον προσωπικό του αντίπαλο στο mid, ωστόσο εκείνο ο Gagai είναι και ο Chaos, ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα του να πάρουν ένα kill. Έχουμε ένα pause από τον Gagai. Έχουμε ένα pause λοιπόν στο παιχνίδι. Κάποιο πρόβλημα του Gagai Overkill και τώρα δίνουν unpause λοιπόν. 6-1 λοιπόν στα Towers. Η Defender μέσα είναι μπροστά. Από την άλλη τώρα θα γίνει το 7-1 στα Towers. Νομίζω ότι οι OVK πρέπει να θα περιμένουν λογικά να γίνει το respawn στο mid inhibitor τους, να μην έχουν αυτό τον πονοκέφαλο μέσα στο παιχνίδι. Βέβαια αυτό δίνει το δικαίωμα στους DD να πιέσουν από τις άλλες πλευρές όπως και κάνανε. Ο Dragos τώρα βγαίνει κατευθείαν Different Dimension, ραντεβού λοιπόν με το Drake. Fast enough. Άλλος ένας δράκος για την ομάδα των DD, διαφορά στις 12.000 gold μεγαλώνει, 7-1 στα towers, 24-19 στα kills. Βαρόνος λοιπόν σε 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Οι OVK έχουν αναλωθεί στον account το defense, εμεί για να πουσάρει από όλες τις πλευρές, όσο παραπάνω μπορεί. Νομίζω ότι όποια ομάδα πάρει καλύτερο position και κάνει κάποιο kill νωρίς, δηλαδή ώστε να έχει την αριθμητική υπεροχή, αυτή είναι που θα έχει και το προβάδισμα σε αυτά τα τελευταία fights του παιχνιδιού. Τώρα που έχουμε και τον inhibitor ξανά να έχει κάνει respawn για την ομάδα των OVK, ίσως θα δούμε κάποια επιθετική κίνηση. Defender μέσω κατευθύνονται όλοι προς το mid. Ο Emilia μόλις έχασε τον Banshees. Απ' την άλλη, οι Γιν δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν defense.
Θα πέσει ξανά λοιπόν το Inhibitor. Εμίγια συνεχίζει να ενοχλεί τους αντιπαλούς του από όποια πλευρά. Γίνεται μια στιγμή που η υπόλοιπη defender μέσω είναι στο red buff με dominant και πάντα, για να δούμε αν θα πιάσουν κάποιον. Έχει γίνει το ulti. Άλλον Psycho θα κάνει το lead, θα κάνει και το flash. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να πιάσει κάποιον. Θα κάνει τώρα μπόλα, θα πιαστεί ο Βάσκο. Εκεί που είναι όμως είναι κοντά η ομάδα για να τον προστατέψει. Demonize λοιπόν και Βάσκο. Άλλο ένα Baron Call τώρα για να δούμε αν θα μπορέσει να γίνει κάτι. Δεν υπάρχει ulti από τον Demonize. Different Dimension ήδη κατεβάζουν πολύ χαμηλά τον Βαρόνο. Για να δούμε τώρα εκεί ο Ντόμι είναι για αυτούς κοντά. Λολέρος κάνει το lean, θα σκοτώσει τον Βάσκο. Δεν μπορέσει να φλασάρει ο Λολέρος. Πιάστηκε στο stun και θα πέσει κι αυτός ένας για έναν λοιπόν. Την στιγμή που ο Βαρόνος πηγαίνει στους DD και με τον Dominant να κάνει πάρα πολύ damage, θα σκοτώσει το αντίπαλο support. Έρχεται εκεί ο Κέος όμως, κάνει πάρα πολύ burst. Δέχεται όμως πάρα πολύ damage. Dominant double kill. Demonize τώρα κι αυτός θα φλασάρει. Θα αποφύγει εξαιρετικά. Gagai Overkill είναι από πίσω και σκοτώνει όποιον βρει. Τώρα γίνεται ο Dominant όμως, ο οποίος σκοτώσει τον Demonize. Δέχεται πάρα πολύ damage από τον Gagai Overkill, για να δούμε αν ο Dominant θα μπορέσει να πάρει άλλο ένα kill. Quadra kill λοιπόν για τον Dominant, ο οποίος κάνει τα πάντα στην ομάδα του αυτή τη στιγμή. Εμίγια δεν ήταν καθόλου στο fight όλη αυτή την ώρα. Είχε βέβαια το teleport, ωστόσο αυτό το γνώριζαν οι Defender μέσω και γι' αυτό ίσως να το παίξει εξαιρετικά αυτό το fight, με τον Ντόμι να κάνει ένα quadra kill το οποίο δίνει την νίκη στην ομάδα του. Και τώρα ροκανίζεται η βάση της ομάδας των OVK. Defender μέσω γράψαν άλλη μια νίκη στο ενεργητικό τους σε αυτό το Balkan, στο πρώτο παιχνίδι. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν buy win. Και τώρα για να δούμε λίγο τα στατιστικά των δύο ομάδων. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες. Ένα πολύ καλό παιχνίδι. Οι OVK ξεκίνησαν πιο δυνατά, πήραν το προβάδισμα. Μετά, ωστόσο, οι Different Dimension ανακάμψανε. Για να δούμε λοιπόν λίγο τα στατιστικά των δύο ομάδων. Για τους ηττημένους πρώτα, Chaos 9-4-4 με εκπληκτικό παιχνίδι με Rise. Vasco 0-4-9 με Kha'Zix. Gagai Overkill 6-6-7 με Graves. 2-6-13 για τον Domi με Thresh. Demonize 3-9-4 με Twisted Fate. Για τους νικητές λοιπόν, Different Dimension στο top Emilia 8-3-4 με Gnar. 9-5-7 για τον Lolero στο mid. 7-5-8 για τον Dominant με Corki. 1-4-22 για τον Panda με Nami. 4-3-11 για τον Anon Psycho με Rengar. Να δούμε λίγο και τα γραφήματα. Πρώτος τον Damage Dealt Dominant με 26.200 damage, ακολουθεί με 22.000 ο Lolero. 20.400 για τον Gagai Overkill. Τρίτος τον Damage είναι ο Chaos με Rise. Τέταρτος είναι ο Twisted Fate του Demonize. Και πέμπτος είναι ο Gnar με 14.100 για τον Emilia. Κάνουμε ένα πολύ μικρό break να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο παιχνίδι και be right back για να σας πούμε.
Χίλια συγγνώμη, το παιχνίδι είναι best of 3. Δεν το γνώριζα, λάθος δικό μου. Ξεχάστηκα λοιπόν. Different Dimension εναντίον. OBK Gin Esports Quarter Finals. Είμαστε λοιπόν στους ημιτελικούς. Different Dimension εναντίον OBK Gin Esports. Με την Άνια Ντόμινες εναντίον Elysium. The Immortal Angels εναντίον Team Wenir. Και 7SK Gaming εναντίον Void Gaming. Οι 7SK περάσαν νομίζω άνευ αγώνα. Και τώρα μπήκαμε στο Champion Select του δεύτερου παιχνιδιού. 1-0 Different Dimension είναι μπροστά. Gagai Overkill πρώτος στο ban λοιπόν. Πρώτο μπαν λοιπόν Zillian, απαντάνε με Draven οι Different Dimension. Δεύτερο μπαν Jace. Ρέγκαρ το τρίτο μπαν για την ομάδα των OVK Z. Και τώρα περιμένουμε το τελευταίο μπαν για τους DD Lucian. Πρώτο πικ λοιπόν για τους OVK είναι ο Gagai Overkill με Rise λοιπόν για τον Chaos. Φυσικά από την άλλη Anon Psycho και Lolleros τώρα. Anon Psycho με Kha'Zix, φυσικά Corki για τον Dominant και ως τώρα και Vasco για την ομάδα των OVK. Chaos λοιπόν με Τζάννα, Βάσκο θα πάρει Caitlyn για τον Gagai. Φυσικά από την άλλη τώρα πάντα και Μίγια. Για να δούμε τώρα πάντα και Μίγια λοιπόν στα πίξ. Πάντα θα πάρει Νάμι, Εμίγια τώρα, αυτός περιμένουμε για το πικ, Εμίγια λοιπόν με Vladimir και τώρα Demon Eisen και Endgame, Domi τα δύο τελευταία πικς.
Endgame Domi τώρα και Demonize, για να δούμε. Demonize σκέφτεται για Syndra και Elise, είναι σίγουρα τα δύο πικ. Syndra και Elise λοιπόν, η ομάδα των OBK είναι ως εξής. Top έχουμε τον Chaos με Ryze, Botlane είναι ο Domi με Janna και φυσικά ο Gagai Overkill με Caitlyn. Mid θα είναι ο Demonize με Syndra και Endgame και ο Βάσκο με Elise από την άλλη για τους Different Dimension. Jungler είναι ο Anon Psycho. Στο bot lane έχουμε Dominant Panda με Corki και Nami. Mid lane είναι ο Λολέρος, ο οποίος δεν γνωρίζουμε ακόμη θα πάρει. Top lane έχουμε τον Emilia με Vladimir λοιπόν. Για να δούμε mid lane λοιπόν, θα έχουμε τον Λολέρο με Orianna αυτή τη στιγμή. Μπήκαμε λοιπόν στα τελευταία δευτερόλεπτα του Champion Select Phase. Different Dimension κερδίσανε το πρώτο παιχνίδι με ένα 0, είναι best of 3. Τώρα ή όλα ή τίποτα για την ομάδα των OVK. Σε περίπτωση νίκης θα πάνε το παιχνίδι σε τρίτη σειρά. Από την άλλη, Defend Dimension σε περίπτωση λαθαρίζουν την πρόκριση και περνάνε στους ημιτελικούς. Mediterranean Dominance, Elysium Gaming είναι το ζευγάρι που παίζουν ακριβώς από κάτω. Για να δούμε για τον ημιτελικό. Team Webnir και Immortal Angels είναι και αυτοί στο παιχνίδι για τη θέση στην τετράδα. Πίσω λοιπόν σε 2,5 λεπτά περίπου για το παιχνίδι.
Μπήκαμε λοιπόν κατευθείαν στο παιχνίδι. Different Dimension. Από τη μία θέλουν το 2-0. Από την άλλη, η ομάδα των OVK θέλουν να κάνουν το break. Το early του Gagai και του Domi είναι πιο δυνατό από τον Dominant και τον Panda. Βάζουμε και τους στη σωστή θέση. AP top λοιπόν και για τους δύο παίχτες. Ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο παιχνίδι που θα οδηγήσει στους τέσσερις. Different Dimension αντίον OVK. Γιν 1-0. Υπενθυμίζουμε είναι για τους Different Dimension. Έληξε το πρώτο παιχνίδι. Best of 3. Ή θα έχουμε τρίτο game σε περίπτωση νίκης των OVK. Ή οι Different Dimension θα διπλασιάσουν τις νίκες τους και θα περάσουν στην επόμενη φάση. Αρκετά δυναμικό το ξεκίνημα του bot lane της ομάδας των OVK. Demonize και αυτός ξεκινάει με πολύ damage πάνω στον Lolero. Τώρα οι δύο mid lanes απαντάνε με damage στον άλλον. Yeah.